Δεν επιτρέπω να πληγώνω και να με πληγώνουν. Δεν σωπαίνω. Δεν αδιαφορώ. Προσέχω να μη συμμετέχω. Δεν αφήνω τη ζωή μου να εξαρτάται από το ίντερνετ. You win. Προσέχω πόσο συμμετέχω. Αν αντιμετωπίζεις κάποιο από τα προβλήματα που άκουσες ή ανησυχείς για κάποιο δικό σου, ένα τηλεφώνημα χωρίς χρέωση στο 811-815 στη μονάδα εφηβικής υγείας του νοσοκομείου Παιδών Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού αρκεί για να πάρεις βοήθεια. Το ασφαλές διαδίκτυο μας αφορά όλους. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Safer Internet. Ο Δήμαρχος Πειραιά Βασίλης Μιχαλολιάκος και ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σας προσκαλούν σε μια σημαντική έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά. Μικρό κόσμος Ωμέγας, της γνωστής εικαστικού Τιτίκας Σάλα. Από 25 Φεβρουαρίου έως και 17 Μαρτίου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες λειτουργίας. Τρίτη με Παρασκευή, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα έως 8.30 το βράδυ. Σάββατο και Κυριακή, 9 με 2 και 5 με 8. Μικρό κόσμος Ωμέγας, στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά. Φίλαινος 29, τηλέφωνο 210-4101-402. Λειτουργεί και σαν κόσμημα, στο κέντρο της πόλης, ανοιχτό όλες τις ώρες της μέρας. Τέλειο σημείο συνάντησης, για κάθε ηλικία, stop. Η καλύτερη επιλογή, για γρήγορο καφέ, πριν τη δουλειά, μετά, στο shopping, κουβέντα, όλοι φίλοι σου εκεί. Ένα ποτό, ένα σχημός, ένα ελαφρύ γεύμα, ένα business meeting, ένα επίσημο δείπνο, stop. Αληθινό κόσμημα, γλυκό και αλμυρό, τα προσόντα της ιδιαίτερα, με γεύση, μεσογειακή, κουζίνα σπιτική, άριστα υλικά, μαεστρία, γευσιγνωσία, ποικιλία, συμπεριφορά και πάνω απ' όλα. Ξέρει τους καιρούς, προσαρμόζεται, απίστευτη και στις τιμές της. Stop. Ακόμα ρωτάς ποια είναι. Φρίντας, Ευρυπίδου 8789, Πειραιάς, τηλέφωνο γνωριμίας 210-4174-564. Stop. Κανάλι 1 90,4.
10.30, γιατί έχω μάθει ότι το ΑΕΚ έρχεται με φόρα στο Καραϊσκάκι. Θα παίξουμε με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι στις 7.30 την Κυριακή. Πρώτα θα πάμε λίγο στο μπάσκετ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το μπάσκετ, μάλλον που έγινε στην Καβάλα ένα παιχνίδι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός κέρδισε 94-76, αλλά στο τέλος του αγώνα, ρε παιδί μου, εγώ το θεωρώ πολύ πονηρό, πολύ αδικαιολόγητο καταρχήν, πονηρό, σκόπιμο. Αυτή εκεί, ο διοικητής εκεί τον ΜΑΤ έκανε επίθεση σε φιλάθλους του Ολυμπιακού, αδικαιολόγητα, έτσι. Καλό θα είναι η ΚΑΕ και το Συμβούλιο του Ολυμπιακού να είναι πολύ κοντά σε αυτά τα γεγονότα. Δεν επιτρέπεται τώρα σε ένα παιχνίδι που δεν υπήρχε. Εντάξει, ήταν κάποιοι πικραμένοι εκεί, ο συνήθως, να πάνε να βρίσουν τον Ολυμπιακό. Δεν ήταν της Καβάλας οπαδίων, ο άλλων ομάδων. Αλλά μετά τα μάτια χωρίς λόγο βάλεσαν τώρα 3-4 παιδιά, πήγαν, χτυπήσανε, χωρίς λόγο. Εγώ το θεωρώ σκόπιμο και πονηρό αυτό, και οτιδήποτε άλλο μπορώ να σκεφτεί κανείς είναι. Και γι' αυτό είπα ότι καλό θα είναι το Συμβούλιο του Ολυμπιακού να είναι κοντά και να ψάχνει για ποιο λόγο γίνονται αυτά, γιατί δεν υπήρχε λόγος. Γίνανε που γίνανε στο μπάσκετ αυτά, στο τελικό κυπέλλο, να έχουν πάρει κάποιες προσκλήσεις στα επίσημα, να είναι οργανωμένοι Παναθηναϊκού. Δηλαδή γίνεται, ενώ σε εμάς δεν είναι, δηλαδή εμείς κοιτάμε να μην γίνονται τέτοια πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια αυτή, το σκοπός είναι μόνο έτσι μπορούμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό, μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Γίνεται και στο ποδόσφαιρο αυτό και στα Γιάννα και στην Κρήτη κάποιοι πάλι, όχι του Όφη, άλλοι οπαδοί άλλων ομάδων κάνουν τέτοια πράγματα. Καλό θα είναι να μην γίνονται, έτσι. Καλό θα είναι να μην γίνονται, γιατί το μόνο που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, εμάς τους Ολυμπιακούς, είναι να μην γίνονται επεισόδια. Δεν θέλουμε να γίνονται εμείς. Ας το κανονίσουν και οι οπαδοί των άλλων ομάδων μαζί με τη... Μάλλον ποια διοίκηση να έχουν μαζί τους οι άλλοι, δεν έχουν τίποτα. Και ο σκοπός είναι να κάνουν οτιδήποτε κακό εις βάρος του Ολυμπιακού. Αυτό για τον μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, πέρασε σε ρυθμό ρελαντή στην Καβάλα. Και τώρα θα σας πω για το ποδόσφαιρο, ότι στα τελευταία 22 παιχνίδια που έχουν γίνει στην Κρήτη, τα τελευταία 22 παιχνίδια που έχουν γίνει στην Κρήτη, ο Ολυμπιακός έχει 19 νίκες, 3 ισοπαλίες. Δεύτερο σπίτι, καλά το λένε, η Κρήτη για τον Ολυμπιακό. Βέβαια, τώρα ο Τσιμπούρε βάλε 2 γκολ χτες. Έχει φτάσει τα 20 γκολ. Δύσκολο βλέπω να σπάει το ρεκόρ του Σιδέρη σαν πρώτο σκόρερ, εννοώ, γιατί το 69 ο Γιώργος ο Σιδέρης είχε βάλει 35 γκολ. Του Αναστόπουλου παίζεται, του Αλεξανδρή μάλλον, να το σπάσει. Το Αναστόπουλο είναι λίγο δύσκολο, 29 έχει ο Αναστόπουλος. Εντάξει, τώρα έχει 6 παιχνίδια. Όλα γίνονται, μακάρι βέβαια. Το ένα ρεκόρ πίσω το άλλο, ο Ολυμπιακός θα σπάει φέτος. Εκτός έδρας ο Ολυμπιακός δεν έχει χάσει. Εντάξει, τώρα και αυτό που γίνεται με το Ανατρόμητο, ρε παιδιά, μόνο στο σινεμά το βλέπουμε. Να βαράνε δυο σου διάλια από τη διάολη τη μάνα και να μπαίνει γκολ. Τέλος πάντων. Έτσι είναι μπαλά. Η ομάδα στην Κρήτη για μένα πήγε πάρα πολύ καλά και στο πρώτο ημίχρονο, από το πρώτο λεπτό κιόλας, και από το δεύτερο, και στα 4 τελευταία παιχνίδια που είναι προπονητής ο Μίτσελ,
Ολυμπιακός, μάγκες μου, έχει 80 τελικές. Δηλαδή η ομάδα έχει γίνει πολύ πιο επιθετική με το στυλ ποδοσφαίρου που παίζει ο Μίτσελ, έτσι. Έχει περιθώρια βελτίωσης πάρα πολλά ακόμα. Μιλάω για αυτούς τους παίχτες, έτσι, δεν μιλάω για άλλους παίχτες. Για αυτούς που πούμε τώρα. Το τι θα γίνει το καλοκαίρι, λίγο πολύ όλοι έχετε καταλάβει τι θα γίνει. Ο Ολυμπιακός θα ενισχυθεί πάρα πολύ. Δεν μπορώ, ρε μάγκες μου, να μην σχολιάσω μια δήλωση του Φάμπρη, του προπονητή του Παναθηναϊκού. Δεν γίνεται να μην τη σχολιάσω. Δεν γίνεται. Δεν θέλω και πολύ, άλλωστε το ξέρετε. Λοιπόν, είπε ο Φάμπρη ότι χτίσαμε ένα σπίτι, έχουμε χτίσει το σπίτι, έχουμε βάλει τα κουφώματα και μας λείπει το βάψιμο. Εγώ έχω να του πω ότι το βάψιμο θα το αναλάβουμε εμείς. Θα πέσει πιτσίλιμα στο Καραϊσκάκι. Ενώ ρε παιδί να το βάψουμε το εμείς, αυτά όλα σπάτουλες και αυτά τα αναλάβουμε εμείς, Φάμπρη, μη σε νοιάζει. Θα πέσει πιτσίρισμα στο Καραϊσκάκι και θα στο βάψουμε το σπίτι. Μη σε νοιάζει. Αφού έβαλες τα κουφώματα, μη σε νοιάζει. Όλα τα άλλα τα αναλάβουμε εμείς. Θα έρθεις στο Καραϊσκάκι, δεν θα έρθεις. Κοντά είναι. Παίζουμε στις 10 του Μάρτη με την ΑΕΚ, την Κυριακή δηλαδή, που σας είπα, στα γενέθλια του Ολυμπιακού. Θα είναι ένα Καραϊσκάκι γεμάτο, εννοείται. Και θα παίξουμε με αυτούς που είναι αχάριστοι, που είναι φίδια κολοβά. Σας έχω πει για τον Παναθηναϊκό τι ομάδα είναι, έτσι. Και τους αεξίδες και τους βάζω. Αλλά είναι και φίδια κολοβά αυτή. Είναι ύπουλοι. Ας έρθουν στο Καραϊσκάκι. Πριν 2 χρόνια είχαμε πάρει το πρωτάθλημα με αυτούς, 2 αγωνιστικές πριν το τέλος και είχαμε νικήσει 6-0. 6 ή 7, δεν θυμάμαι. 7, όχι, 6 νομίζω. Τέλος πάντων, τώρα 5, 6, 7, εκεί τριγύρω είναι η ομάδα της ΑΕΚ. Α, θυμήθηκα, 6, 6 είναι. Φέτος μπορεί να πάνε 7. Και να τους δώσουμε να καταλάβουν. Καμιά φορά λένε κάποιοι Ολυμπιακοί, ρε παιδιά, και πριν από λίγο και σε ένα φίλο που είχα πάει μου λέγε, Ρετάκι, δεν τους λυπάσαι και αυτά. Όχι, δεν τους λυπάμαι, ρε μάγκες. Για την ομάδα λέμε, έτσι, για τις ομάδες τους λέμε. Δεν τους λυπάμαι καθόλου. Θέλουνε γκολ και γκολ, συνέχεια. Μόνο έτσι θα καταλάβουνε. Γιατί δεν ξεχνάω και πριν 2-3 χρόνια τους είχαμε δώσει το Καραϊσκάκι, έτσι. Τα θυμάστε πολύ καλά τι έκανε ο Δαμίδης και τι είχε πει και πόσο αχαριστή είναι. Και το κάναμε για να παίξουν στην Ευρώπη, έτσι, που δεν βλέπω τα επόμενα 5 χρόνια να παίζουν πουθενά. Έχουν εξαφανιστεί από το χάρτη της Ευρώπης. Έχουν πέσει την ελεημοσύνη. Αυτή είναι η αξία τους. Αυτή ήταν πάντα η αξία τους. Πάντα αυτή ήταν. Ποτέ δεν ήταν η ΑΕΚ μεγάλη. Ποτέ. Πάντα ήταν τρίτη στην Ελλάδα. Η μόνη μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα είναι ο Ολυμπιακός. Αν μου πεις τώρα, Ρετάκη, οι άλλοι τι είναι. Οι άλλοι τι είναι. Βάλτε κάτω τους τίτλους, τους οπαδούς που έχουν, τους φιλάθλους που έχουν. Γενικά τα τρόπια που έχουν σε κύπελλα πρωταθλήματα, να τα δούμε κάτω, να δούμε ποια είναι πιο μεγάλη ομάδα. Μεγάλη ομάδα ο Άρης, μεγάλη ομάδα ο Πάοκο, ο Ηρακλής, η Φλόρινα. Όπαρε. Μία είναι η μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός. Yeah.
Όπως και οι οπαδοί του Ολυμπιακού πάντα διακρίνονται σε όλα. Και μία απόδειξη μέσα σε αυτές που έχετε και ξέρετε είναι ότι η θύρα 7 έδωσε τον ερασιτέχνη άλλες 22.000 ευρώ. Και να ξέρετε κάτι, μάγκες μου, αυτά τα λεφτά συν τα άλλα που έχουμε δώσει και οι προσπάθειες που κάνει η διοίκηση του Ολυμπιακού στον ερασιτέχνη έχουν πιάσει τόπο. Τι εννοώ? Εννοώ ότι και ξεχρεώνουμε τις αμαρτίες άλλων. Δεν θα αναφερθώ ποιοι είναι, αλλά κάποια στιγμή θα υποθούν και όχι μόνο από μένα, μπορεί να υποθούν και από τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Λοιπόν, φέρανε τον Ολυμπιακό, τον ερασιτέχνη εκεί που τον φέρανε. Είναι καλό να μάθει και ο λαός, αν και ξέρει. Λοιπόν, τα χρήματα, τα 22.000 ευρώ που σας είπα, πιάνουν τόπο. Η ομάδα ξεχρεώνει. Είναι πολύ κοντά δηλαδή να ξεχρεώσει. Και πρωταγωνιστεί και σε όλα τα αθλήματα. Είναι πρώτη, έτσι. Δηλαδή με ένα σμπάρο δύο τριγώνια που λένε. Και πρώτη είναι στο βόλεϊ και στο πόλο. Η ομάδα πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Και όλα αυτά με τη βοήθεια του κόσμου του Ολυμπιακού, με τη θύρα 7 κοντά και στην ΠΑΕ, γενικά κοντά, όχι, δεν θα τα διευκρινίσω, ΚΑΕ, ΠΑΕ και ερασιτέχνη, αν και έτσι πρέπει να τα πούμε, αλλά εγώ θα πω ότι είναι κοντά στον Ολυμπιακό, είτε λέγεται ποδόσφαιρο, είτε είναι το μπάσκετ, είτε είναι το βόλεϊ, είτε είναι και το πόλο. Και αυτά τα 22.000 σε αυτούς τους καιρούς είναι πολύ σημαντικά και πολύ ωφέλιμα για τον ερασιτέχνη. Η Β προσβάλλει το σηκώτη, προκαλεί καρκίνο, μεταδίδεται με το αίμα ή άλλα σωματικά υγρά, όχι με την κοινωνική επαφή. Η υπατήτηδα Β σε αφορά. Κάνε την ειδική εξέταση τώρα. Για πληροφορίες τηλεφώνησε στην ειδική γραμμή της μη κυβερνητικής οργάνωσης πράξης 800 11 11 600, με την επιστημονική υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας μελέτης ύπατος. Παιδική σκηνή του Θεάτρου Αποδίκη της Αθήνας παρουσιάζει την υπέροχη ιστορία του Όσκαρ Ουάιλντ, ο εγωιστής γίγαντας. Ο εγωιστής γίγαντας. Μια παράξενη ιστορία ενός γίγαντα και των παιδιών μιας μικρής πόλης. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 3 και 4, στο Θέατρο Αποδίκη. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4. Το κανάλι 1 παίζει μπάλα στα γήπεδα του Πειραιά.
Κάθε Σάββατο και Κυριακή συντονιστείτε στους 90,4. Ζωντανά παιχνίδια από τις ομάδες της πόλης μας που αγωνίζονται στην 3η και 4η εθνική κατηγορία, αλλά και στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της Ένωσης Πειραιά. Και μην ξεχνάτε βέβαια πως παράλληλα τα παιχνίδια μεταδίδονται τηλεοπτικά από τη Web TV του σταθμού μας. Οι μικρές κατηγορίες και το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του Πειραιά ραδιοφωνικά στους 90,4 και τηλεοπτικά στη Web TV κανάλι 1 Live Webcam κάθε Σάββατο και Κυριακή. Το κανάλι 1 παίζει full επίθεση και σκοράρει στους 90,4. Ποια είναι τα δύο στεκούμενα? Γιατί ολοκλαίνε τα καβουράκια? Φοβάται η πάπια το λαγό ή ο λαγός την πάπια? Γιατί τα βατράχια χορεύουν ζεϊμπέκικο? Γιατί ο λαγός δεν έγινε στη φάδο? Κρίσιμες αλληγορίες που ανακαλύπτουμε μαζί με τα παιδιά μέσα από τρία λαϊκά παραμύθια. Η Μιλονού. Ζωντανή μουσική, τραγούδια, πολύχρωμες κούκλες και το θέατρο πάει σχολείο. Και τώρα ήρθε η ώρα να παίξετε εσείς, παιδιά. Από την ομάδα Μικρός Νότος. Βρείτε μας στο mikrosnotos.blogspot.gr. Όλα τα Σάββατα και τις Κυριακές του Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι στο Θέατρο στον Κύβο. Μαργαρίτη 5 Νέος Κόσμος απέναντι από το μετρό Συγκρού Φίξ. Πληροφορίες και κρατήσεις 6947-421-432. Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1 90,4. Μετανάστης τι σημαίνει? Είναι βρώμικοι όλοι ξένοι. Πού είναι το Ιράν στο χάρτη? Άραγε εκεί κάνουν πάρτι. Το εγώ το λες? Εγώ. Και το δύο το λες? Ντο. Αν αρχίσουν οι φωνές, εσύ φταίω, εγώ φταίς. Μια γιορτή στον Ουριάν. Θέατρο Πορεία. Σκηνοθεσία Παντελής Δεντάκης, Βασίλης Κουκαλάνη. Κυριακές 12 το μεσημέρι και καθημερινές για σχολεία. Για ανθρώπους από 6 ετών και πάνω. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4. Δρόσα και ζώσα ιστορία. Μνήμες, ρίζες, παραδόσεις, ελευθερία, ορθοδοξία, ελληνισμός. Το μεγαλείο ενός λαού. Οι αρετές μιας νέας Ελλάδας. Ο Πειραιάς υποκλίνεται με ασύνορο σεβασμό. Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Πειραιά Βασίλη Μιχαλολιάκου στο νεοκλασικό της Οδού Κανθάρου, μια σπουδαία έκθεση συνεχίζει την ευθύνη του Δήμου απέναντι στην αλήθεια. Επετειακό αφιέρωμα στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Με σημαντικό περιεχόμενο και τεκμήρια, οπτικοακουστικό υλικό, σπάνια αντικείμενα και διαλέξεις, η έκθεση από 5 έως 31 Μαρτίου θα λειτουργεί με ελεύθερη είσοδο καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ. Σαββατοκύριακο 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Επίσκεψη σχολείων κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Δήμου στο τηλέφωνο 210-4194-351-356-361. Νεοκλασικό Δημοτικό Κτίριο Ηρώων Πολυτεχνείου 91 και Κανθάρου. Κανάλι 1 90,4. Κοντά μας έχουμε τον Αλέκο να μας πει περισσότερα για τον ερασιτέχνη και για ειστήρια του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, την Παρτσελόνα. Έλα Αλέκο μου, τι έγινε? Έλα, καλησπέρα Σάκη. Καλησπέρα. Τι έγινε? Καλά, όλα καλά. 0-4 Ολυμπιακό στην Κρήτη, ε? Πόσο? Πόσο, 0-4. Καλά, οι άνθρωποι γιατί φεύγανε από το 75 λεπτά και δεν είχαν πλέον ολόκληρο το ειστήριο? Πηγαίνανε σε γάμο να φάνε το γαμοπύλαφο. Α, γιατί είχε πολλά νηφικά εκεί. Ναι, μπράβο, μπράβο Αλέκο. Καλή ήταν. Στα λόγια, εντάξει, μας κερδίσανε και μας κάνανε τα άλλα που μας κάνανε. Στα λόγια. Στα λόγια, ναι. Αλέκο, σχολιάσα στην αρχή και κάτι που έγινε στο μπάσκετ στην Καβάλα. Αυτό με την αστυνομία ήταν πολύ αδικαιολόγητο, έτσι. Λοιπόν, θέλω να σου μιλήσω, να πω δύο πράγματα για αυτό το πράγμα. Ναι, βέβαια, και για αυτό και για τον Όφη και για τον ερασιτέχνη που μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τα επεισόδια στην Καβάλα. Ναι. Για να μαθαίνει και ο κόσμος περισσότερα. Καταρχάς, αυτά τα οποία γίνανε στην Καβάλα, ναι, ήταν τα ίδια τα οποία έγιναν και στο Μίλωνα, στο Βόλεϊ. Α, ναι, ναι. Για να μαθαίνει ο κόσμος. Ναι, 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 ναι. Όπου οι οπαδοί του Ολυμπιακού πάλι δέχτηκαν επίθεση ανέτεια
από τα ΜΑΤ σε ένα παιχνίδι Μήλωνας Ολυμπιακός που δεν έγινε το παραμικρό, δηλαδή ο Μήλωνας τώρα, έτσι. Ναι, Μήλωνας, ναι. Λοιπόν, που δεν έγινε το παραμικρό, εγώ αυτό το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ας κοιτάξουν οι υπεύθυνοι, και ενώ παράγοντες, κράτος και τα λοιπά, ποιοι τελικά θέλουν τα επεισόδια, γιατί έχουμε πολλές μαρτυρίες που τους λέγανε οι άντρες των ΜΑΤ, προκαλούσαν τους οπαδούς του Ολυμπιακού, τους λέγανε, όπως το λέμε λαϊκά, ελάτε να τις παίξουμε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, για να τα λέμε όλα το τι συμβαίνει. Χωρίς λόγο, ναι, τέλος πάντων. Ναι. Ναι. Και αυτό, εγώ το μόνο που βλέπω είναι ότι επειδή οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν μετέχουν σε επεισόδια. Ναι. Αυτό το είπα και εγώ. Το κάνουν επίτηδες, κόπημα, να αντιδράσουμε για να βγουν μετά και να πούνε να, άντε πάλι. Οι οργανωμένοι, οι σύνδεσμοι, η βία στα γήπεδα κτλ. Κτλ. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού δείξαν ότι δεν θέλουν τη βία στα γήπεδα. Το δείξανε και στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, στο ΣΕΦ που δεν έγινε το παραμικρό. Και όμως μια εβδομάδα μετά πάλι η αστυνομία έκανε τα δικά της στο τελικό του κυπέλλου στο ελληνικό. Ναι, και εκεί, έχεις δίκιο. Λοιπόν, όταν λοιπόν στο μέλλον γίνουν κάποια επεισόδια, γιατί αυτά. Ο κόσμος αγανακτεί, ο κόσμος βράζει. Κάποια στιγμή όταν συσσωρεύεται αυτό το πράγμα η αγανάκτηση, η αντίδραση θα θεωρηθεί δράση. Σωστά. Έτσι. Λοιπόν, εμείς θα λέμε από τώρα ότι αν γίνει το παραμικρό, οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν φταίνε, γιατί έχουν προκληθεί πάρα πολλές φορές. Αλέκο, η διοίκηση του Ολυμπιακού δεν θα έπρεπε εκεί στο μπάσκετ, εκεί που έγιναν αυτά τα επεισόδια στην Καβάλα, να κάνει μια διαμαρτυρία, στην αστυνομία να πει κάτι, ρε παιδί μου. Είναι αδικαιολόγητα αυτά, ναι. Λοιπόν, Τάκη, να πούμε ένα πράγμα. Από τη στιγμή που υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού στο γήπεδο, ναι, είναι υποχρεωμένη η διοίκηση του Ολυμπιακού και κάθε διοίκηση σε οποιοδήποτε τμήμα, μπράβο, να έχει κάποιον υπεύθυνο εκεί για να φροντίζει να μπουν οι οπαδοί του με εισιτήρια μέσα στο γήπεδο, ναι, και να είναι σε συνεννόηση με την αστυνομία για να μην δημιουργηθεί το παραμικρό. Έτσι, δηλαδή, ναι, να μπουν όμορφα και ωραία. Να δούμε το παιχνιδάκι, να χειροκροτήσουν τον Ολυμπιακό. Είναι για μένα, το θεωρώ, πού να το πω, ρε παιδί μου, παίζει Ολυμπιακό στο Έθνο, παίζει στην Καβάλα. Όπου και να παίζει Ολυμπιακό, υπάρχουν σύνδεση με τον Ολυμπιακό. Πάνε τα παιδιά και βλέπουν τον Ολυμπιακό. Δεν προκαλούν επεισόδια. Σωστά. Δεν θα έπρεπε η κάθε διοίκηση, είτε στο μπάσκετ, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο βόλι, να φροντίζει για τους οπαδούς. Και όταν λέμε να φροντίζει, λέμε και τα αυτονόητα. Δεν λέμε να τους βάζει τσάμπα ή οτιδήποτε. Βέβαια. Και ούτε, να βαντάρει τις φασαρίες όπως, κάνει κάποια άλλη διοίκηση. Έτσι. Στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, να το λέμε κιόλας. Έτσι ακριβώς, όπως το λες. Εγώ βλέπω δυστυχώς ότι υπάρχει μια μεροληψία από πλευράς αστυνομίας με σκοπό κάποια στιγμή να προκληθούν επεισόδια από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Να αγανακτήσουν, να αντιδράσουν. Για να γίνουμε ίσα και όμοι όλοι. Για να γίνουμε ίσα και όμοι. Εμείς δεν θέλουμε. Έχουμε ομάδες, έχουμε διοικήσεις, έχουμε ομαδάρες. Έτσι. Και το δείχνουμε και αυτό. Και πάμε και γήπεδο, πηγαίνουμε γήπεδο να βλέπουμε τον Ολυμπιακό μας. Έτσι ακριβώς. Είτε εντός έδρας είτε εκτός έδρας. Τώρα το ποιοι προκαλούν και τι κάνουν και τι κάνουν, εντάξει. Τι να πούμε, είναι γνωστό, αλλά αυτό στην Καβάλα, δηλαδή αυτά τα παιδιά είναι της πόλης εκεί της Καβάλας, είναι Ολυμπιακή. Τώρα Καβάλα, Ολυμπιακός, να παίρνει και στους 220 πόντους. Ναι. Καταρχάς θα πούμε εδώ πέρα μπράβο και στους φιλάθλους της Καβάλας, ναι, που μπήκανε μπροστά και λέγανε τι κάνετε και τα βάλετε τα παιδιά. Σωστά, ναι. Αν δεν το ξέρει ο κόσμος. Να πούμε μπράβο και στο Μίλαν Τόμιτς. Ναι. Που πήγαν να το συλλάβουν εκεί πέρα, το ξέρεις, δεν το ξέρανε, ναι, το Τόμιτς. Ναι, το έμαθα αυτό, το έμαθα. Ναι, πήγαν να το συλλάβουν. Καταλαβαίνεις τώρα για τι καταστάσεις μιλάμε. Που τους λέγανε για ποιο λόγο το κάνετε αυτό το πράγμα και πήγαν να το συλλάβουν. Δηλαδή αυτό ήταν εντολή του διοικητή εκεί της δύναμης. Υπάρχει κράτος, ναι, έτσι, να πει έλα εδώ, από ποιος είναι στην εντολή. Ναι, αυτό δεν μπορεί να το κάνουν και αυτοί από μόνοι τους. Εάν το κάνουν από μόνοι τους, αυτοί που το ξεκινήσαν να τιμωρηθούν. Ναι. Έτσι, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι και να πάνε να βγάλουν το ψωμάκι τους αλλού, άμα δεν τους αρέσει να είναι αστυνομικοί. Σωστό, ναι, ας πάνε να γίνουν. Και υπάρχει ο αστυνόμος, τον σέβεται τον πολίτη. Είναι όργανο της τάξης, είναι για να μην δημιουργούνται επεισόδια. Όχι να δημιουργεί επεισόδια. Ακριβώς, αυτό λέμε. Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέκο μου, για πες μου για τον ερασιτέχνη, τι έχει γίνει, γιατί είπα εγώ κάποια πράγματα. Πάμε τώρα στον ερασιτέχνη. Ναι. Θέλω να πω ένα μπράβο, ένα μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς τους αντικειμενικούς δημοσιογράφους. Δεν τα λένε. Που θάβουν τη μία είδηση πίσω από την άλλη, που μπορούν να πούνε 15 εκατομμύρια πράγματα όταν τους
συμφέρει ή όταν ανακαλύπτουν κάποια... Και ψέματα τα πιο πολλά. Έτσι, ναι, έτσι, μπράβο, αυτό που ανακαλύπτουν. Ναι, ναι. Και όταν βγαίνει μπροστά μια θύρα 7 και έχει αναλάβει έναν στέκνο Ολυμπιακό με τόσα τμήματα και τον ξεχρεώνει σιγά σιγά δίνοντας τα παιδιά από το εστέριμά τους άλλα 22.000 που σφέραν τα παιδιά όλα τα μέλη της θύρας 7 από το παιχνίδι με τη Λεβάντε στον Αστέχνο Ολυμπιακό. Γιατί δεν γίνεται πρωτοσέλιδο? Ναι, αυτό... Γιατί δεν γίνεται πρωτοσέλιδο ότι ο Ολυμπιακός είναι ο μοναδικός σύλλογος σε όλη την Ελλάδα που οι οπαδοί του πήγαν μπροστά, μείναμε συνειδητά ένα χρόνο εκτός τίτλων για να ξεχρεώσουμε, να φτιάξουμε, να ρίξουμε τα μπάτια, να αρχίσουμε να αποπληρώνουμε χρέη προηγούμενων διοικήσεων. Που ήταν και πολλά, λέγω, έτσι, δεν ήταν. Ήταν και πάρα πολλά ήταν. Να βάλουμε το νερό στα βλάκι, να περνάνε σε τέτοιες δύσκολες εποχές από τη θύρα 7 τόσα λεφτά από τα χέρια ανθρώπων και να μην πηγαίνουν σε άλλες τσέπες, να το πω έτσι λαϊκά. Έτσι να ακριβώς. Πηγαίνουν, ναι. Να πηγαίνουν μόνο στα χρέη και στους αθλητές μας. Και φτιάχνουμε φέτος ομάδες για να πάρουν τα πρωταθλήματα και τα κύπελα σε όλα τα σπορ. Δηλαδή, όπως το είπα και πριν, αλέγουμε ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Έτσι και ξεχρεώνουμε και πρωτάθλημα θα πάρουμε και στο βόλεϊ. Ξεχρεώνουμε και πρωτάθλημα και κύπελο και στο πόλο και στο, στο βόλεϊ και οπουδήποτε και στην κολύβηση. Και τα κορίτσια από το γυναικείο πόλο, οι ακαδημίες μας πήραν πρωτάθλημα μετά από χρόνια. Το κοιτάξαμε αυτό να φτιάξουμε το τμήμα να έχουμε ακαδημίες και χωρίς γήπεδα πάλι και χωρίς ζεστό νερό από το κράτος και να κλείσει το Παπαστράτιο, να τα λέμε όλα. Γιατί δεν έχει λεφτά το κράτος. Αλλά το κυριότερο είναι αυτό, ότι οι οργανωμένοι, οι θύρα 7 μπήκανε μπροστινή και οδηγούν τον Αριστέχνη Ολυμπιακό χωρίς τη βοήθεια κανενός. Μόνο με το του Μαρινάκη και από το υστέρημά μας. Όταν λέω κανενός, ενώ δεν ζητήσαμε την πολιτεία τίποτα. Τίποτα. Όπως προσπαθούν. Άθρα, ούτε να μπούμε σε άθρα, ούτε τίποτα, ούτε επιχορηγήσεις πως χωστάνε, τίποτα την πολιτεία. Όπως προσπαθούν κάποιοι άλλοι, Αλέκο, να ξαναμπούν. Όπως προσπαθούν όλοι οι άλλοι, όχι κάποιοι άλλοι. Όπως προσπαθούν όλοι οι άλλοι. Ναι, ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης αυτή, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ. Όλοι. Ας κοιτάξουν εκεί πέρα τα χαΐρια τους. Ας δουν ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, και ενώ περιμένουμε τα play-off, είναι πρώτος σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Είναι πρώτος σε όλα τα αθλήματα. Έτσι όμως το λέω. Ναι, άμα τους το λέμε συνέχεια, λέγω και αυτό το εκνευρίζονται και κάπως ότι κάνουν. Εκνευρίζονται. Γι' αυτό λέω, πού είναι ρε, μας κάνατε όταν είχε προβλήματα ο Ολυμπιακός και έλεγε κάνουν προσφυγή ο τάδε αθλητής. Τώρα γιατί δεν μιλάτε ρε χαϊβάνια δύο χρόνια τώρα που δεν κάνει, οι αθλητές πληρώνονται στην ώρα τους, ό,τι έχουν υποσχεθεί το πληρώνουμε και αποπληρώνουμε και τα χρέη. Ο Ολυμπιακός το 2014 το καλοκαίρι θα είναι... ξεχρεωμένος. Δηλαδή, είναι ήδη, ναι, είναι ήδη, ναι. Έχουν μείνει κάποια πολύ λίγα χρέη να τακτοποιηθούν. Είναι σημαντικό και αυτό. Όλα τα άλλα είναι διακανονισμένα, ναι, και πληρωμένα. Από πέρσι έχουν ξεκινήσει. Αλέκο μου, είναι σημαντικό αυτό που λες, γιατί τώρα η διοίκηση αυτή και η καινούργια του Εραστέχνη με τον Μιχάλη τον Κουντούρη και όλους τους άλλους που έχει δίπλα του, δηλαδή μέσα σε ένα, πόσο καιρό δηλαδή γίνεται, ένα μισή χρόνο, τώρα πάμε να κλείνουμε δύο χρόνια. Μέσα σε δύο χρόνια έχει κατορθώσει να ξεχρεώσει 5.800.000, 6 εκατομμύρια περίπου, πόσο ήταν? Θα μου επιθέμεις να πούμε το νούμερο του χρόνου όταν θα έχουμε τελειώσει. Εντάξει, Αλέκο μου, εντάξει. Εγώ απλά θυμάμαι, γι' αυτό δεν το θυμάμαι καλά. Θυμάμαι ότι είχαν αφήσει ένα πολύ μεγάλο χρέος. Ήταν πολύ μεγάλο και έτρεχε, γιατί όλος ο κόσμος δεν ξέρει ότι δεν είναι μόνο το χρέος. Ναι. Ότι υπήρχε και μια χρονιά που έτρεχε, ναι, με 3.200.000 προπολογισμό. Μάλιστα. Α, ναι. Έτσι. Προπολογισμό με 3 εκατομμύρια, τι λες. Ωραία, αυτό το μέσα σε δύο χρόνια δηλαδή είναι μεγάλο κατόρθωμα χάρη στη διοίκηση και στο αμέλη της θύρας 7. Έτσι, εγώ νομίζω... Ναι. Φέτος, χωρίς τις σύνδρομες στο μέλλον, έτσι. Χωρίς. Μιλάμε τώρα με διεύρα και πεντάευρα και μόνο ευρώ, ό,τι μπορεί ο καθένας. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Ναι, καταλαβαίνω. Υπολογίζουμε μέχρι το τέλος της, το Μάιο, ας πούμε, ναι, η θύρα αυτά θα έχει προσφέρει πάνω από 200.000 ευρώ. Μέσα στη χρονιά, Μέσα στη χρονιά. Είναι... Δεν μιλάω για πέρσι. Όχι. Ναι, κατάλαβα. Μόνο για το φετινό. Μιλάω, για το φετινό, για τη φετινή χρονιά. Μέσα 200.000 είναι πολύ μεγάλο αυτό το νούμερο. Από ένα φτωχό λαό, από ένα λαό που αγαπάει βέβαια την ομάδα του και δίνει έστω και ένα ευρώ και δύο, έτσι. Έτσι. Και εδώ θέλω δεν να υπάρχει πω... αυτό, Αλέκο μου, δεν υπάρχει. Συγγνώμη, δεν υπάρχει. Ό,τι θέλει να βγει, όποιο οπαδό θέλει, να συγκριθούμε σε οτιδήποτε θέλει πάνω σε αυτό το τομέα. Δεν υπάρχει, Αλέκο. Τα άλλα δηλαδή έχει να πει κάτι, σε αυτό α πει ό,τι θέλει. Θα πούμε εδώ και πολλά μπράβο και στα παιδιά από Κύπρο.
από Αγγλία, από Γερμανία. Ναι, είδες. Και αυτά τα, είναι μέλη μας, και αυτά τα παιδιά είναι μέλη μας, έτσι. Αλέκο, και μου κάνει εντύπωση, φίλε μου, ότι χτες, όχι, νευρίασα, δεν στεναχωρέθηκα. Νευρίασα πολύ που κάποια κανάλια εκεί που λέγανε αθλητικά τα, και ιδιωτικά και κρατικά, είχαν για πρώτο δεύτερο θέμα, κάποιοι το είχαν πρώτο, άλλοι το είχαν δεύτερο, το handball της ΑΕΚ. Ναι. Πήραν κύπελο η ΑΕΚ στο χάντμπολ. Μα είναι δυνατόν λοιπόν, να έχουν αυτό για πρώτο θέμα, δεύτερο ή τρίτο τέλος πάντων. Και να μην έχουν. Ναι. Η ΑΕΚ θα παίρνει κύπελο στο χάντμπολ. Που δεν είμαστε εμείς. Ναι. Ο Παναθηναϊκός θα παίρνει ποτάσμα στο γυναικείο μπάσκετ. Μια χαρά. Που δεν είμαστε εμείς. Ναι. Και σε όλα τα άλλα που είμαστε εμείς θα βλέπω την πλάτη μας. Και κυρίως αντρικά. Κοίτα, να σου πω κάτι, Ιτάκη. Εμείς είμαστε άντρες. Εντάξει, ένα αυτό. Το ότι καλλιεργούμε αθλητισμό και σε γυναικεία αθλήματα δεν πάει να πει θα βγούμε και στους δρόμους τώρα. Όχι βέβαια. Αλλά αυτό ρε παιδί μου που πήγανε και στο ΆΚΑ χτες εκείνο το κύπελο του handball και φωνάζανε, δηλαδή, αυτό ξέρεις τι είναι, αυτό κακομοιριά λέγω. Εγώ όχι φίλε, ξέρεις τι είναι. Επειδή είναι και Μάρτιος, εγώ ξέρω το Μάρτιος συνήθως βγαίνουν και τα παγωτά κυκλοφορούν. Ναι δηλαδή. Έτσι. Α, ναι. Ναι. Και κυπελάκια. Α, αυτό είναι, παγωτό. Ό,τι μπορεί ο καθένας δείχνει. Ναι, ναι, σωστά. Αλέκο, να σου πω κάτι. Θυμάσαι, αν δεν κάνω λάθος, το 6-0 πριν 2 χρόνια με την ΑΕΚ, ήταν 3 αγωνιστικές ή 2 πριν το τέλος. Γιατί δεν θυμάμαι μερικά. Ναι, κάθε χρόνο εντάξει. Ναι, ξέρω λίγο. Αλέκο, με έχεις δίκιο. Απλά. Πού να θυμάστε, είναι μία στο τόσο συμβαίνει. Εντάξει, δικά. Απλά φέτος το παίρνουμε 6 αγωνιστικές πριν το τέλος. Το σύστημα αλλάζει 2 και το Μάη θα είναι ωραία. Και το Μάρτι θα είναι ωραία. Ναι, Αλέκο, Μάρτι, Και τι ωραία. 40ο πρωτάθλημα. Ναι. Μάρτιο. Κάθε αστέρι έχει, Αλέκο, κάθε αστέρι έχει 10 πρωτάθληματα, όχι ένα. Ναι, στα γενέθλιά μας. Ναι, 10 του Μάρτι, ναι. Στα γενέθλιά μας. Τι πιο ωραίο πράγμα. Ναι. Θα έχει εισιτήρια και αυτά λέγω για τον μπάσκετ και για το ποδόσφαιρο. Έχουν κυκλοφορήσει. Είναι σε συνδέσμους. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Εγώ προβλέπω sold out και με την ΑΕΚ και με το την το είπα και εγώ αυτό, ναι, και εγώ είμαι σίγουρος. Είμαι 100% σίγουρος. Το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα πώς το βλέπεις, Αλέκο? Εγώ το βλέπω να νικάμε εύκολα. Εσύ πώς το... Αυτός ο Ολυμπιακός, αυτή η ομάδα, ειλικρινά σου λέω, Τάκη, ναι, έχει κάνει τόσο υπερήφανο. Δηλαδή, γουστάρω τόσο πολύ που τη βλέπω. Ναι, και εγώ. Ειλικρινά δεν με νοιάζει, δηλαδή, πώς να σου πω. Τη συγχωρώ, μπορώ να τη συγχωρέσω τα πάντα. Αλλά εντάξει, εγώ φέτος, πολύ καλή ομάδα. Φέτος τη συγχώρεσα στον ΠΑΟΚ εγώ. Τη συγχώρεσα μια φορά, δεν μπορώ να τη συγχωρέσω άλλη. Όχι, με τον ΠΑΟΚ γίνανε εκεί πέρα. Α, ναι, πάλι, ναι. Το ναι. Μαγείρεμα εκεί πέρα, εντάξει. Μπας και νικάγανε οι άλλοι στο ΣΕΦ και, γινούσαν, ναι, και βγαίνανε πρώτοι, ναι. Ναι. Α, και να πούμε και κάτι άλλο, έτσι. Μην τυχόν κύριε Αγγελόπουλη. Ναι. Έτσι, και τσιμπήσετε. Το είπα εγώ με τον Άκη αυτή την Παρασκευή. Πες το και εσύ, πες το και εσύ. Ναι, μην τυχόν και τσιμπήσουν τώρα την πρώτη του Δημητράκη. Έχασε το πλεονέκτημα της έδρας και θέλει να γίνουν, λέει. Φίλοι. Πώς το λένε, φιλική, σε καλή ατμόσφαιρα τελική. Και βέβαια θα γίνουν σε καλή ατμόσφαιρα τελική. Βέβαια. Γιατί εμείς δεν έχουμε ανάγκη τη βία και τη διαιτησία για να κερδίσουμε πρωταθλήματα. Αυτή την έχουν. Αλέκο, ναι, δηλαδή, εντάξει, δεν σε ρωτάει, δεν σε ρώτησα μόνο για την Μπαρτσελόνα, το παιχνίδι πώς το βλέπεις, για την ΑΕΚ δεν σε ρωτάω, έτσι, δεν πρέπει να σε ρωτήσω, έτσι, ναι. Εγώ ένα πράγμα θα πω μόνο για την ΑΕΚ. Όχι, ένα πράγμα θα πω για την ΑΕΚ, ναι, ναι. Οι παίχτες μας, ναι. Ο Μαρινάκης, ναι. Και όλοι όσοι ασχολούνται με το προσωπικό τμήμα, ας κοιτάξουν μία εβδομάδα και δύο εβδομάδες μετά το παιχνίδι στο ΆΚΑ, τις δηλώσεις του Λίνερ, των παικτών, των διοικούντων και τα λοιπά και της ΑΕΚ. Α, εννοείς το 4-0 που κερδίσαμε. Έτσι, ναι, ναι. Ας κοιτάξουν τι λέγανε, τι χαλάγανε το στόμα τους δύο εβδομάδες μετά. Ναι. Εντάξει, για τον ορισμό του πέναλτι, του Χολέμπασε και το Ακούσιο. Ναι, ναι. Και ας πράξουν αναλόγως, εγώ τι να πω. Τι ας πω, το πώς θα θέλουμε. Τους δείξαμε έξω όταν υποτίθεται ότι είχαν καλή ομάδα. Σωστά. Ναι, ναι, και έχουν φάει πολλές εξαίρεσεις. Α, ξεφύγουμε, ρε παιδάκι. Ναι, να πάμε στο 7. Υπάρχει κι άλλο σκορ. Υπάρχει και το 7. Υπάρχει και το 7. Αλλά δεν υπάρχει. Είσαι πολύ, έτσι θέλω να είσαι, έτσι είμαι κι εγώ, έτσι είναι όλοι Ολυμπιακοί. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πάρουν το μάθημά τους γιατί είναι αχάριστοι, γιατί τους δώσαμε και το καραϊσκάκι να παίξουν στην Ευρώπη. Για τα πάντα, για τα όλα. Δεν γίνεται ρε Σιτάκι να κερδίσεις 0-4 μέσα στο ΆΚΑ και να γίνει άλλος και να σου λέει η διαιτησία και παίζει το ρόλο της και αυτά. Ή τα σούργελα που ακόμα δεν έχουν σωθεί ακόμα. Που θέλουν να παίξουν και Ευρώπη. Σου χαλάνε το στόμα τους για τον Ολυμπιακό. Ναι, έχεις δίκιο. Έλα ρε φίλε, όχι. Χαλάς το σώμα σου, θα δεχτείς και τις συνέπειες. Έτσι. Η συνέπεια δεν είναι 4 και 5-0. Για μένα ναι. Είναι 6 και 7. Δεν ξέρω, ας είναι ότι εσύ βάλεις το νούμερο, ό,τι μου στάζεις εσύ. Ναι, λέγω εγώ
σαν θύρα 7 θέλω 7. Δεν θέλω παραπάνω. Να του έχω και του χρόνου θέλω. Εντάξει. Εγώ δεν θέλω να πέσουν. Αλέκο, τη δήλωση του Φάμπρη την έμαθες, την άκουσες? Όχι, τι είπε. Που είπε, έχουμε φτιάξει το σπίτι, έχουμε βάλει τα κουφώματα, μας λείπει μόνο το βάψιμο. Το βάψιμο? Ναι, εγώ είπα. Θα του περάσουν και αυτού σε ένα χέρι, τότε δεν θα αγωνιστεί. Αλέκο, εγώ είπα να αφήσει το πιτσίλισμα για μας. Δηλαδή το βάψιμο ας αφήσει για μας. Εντάξει. Δεν πειράζει να τους βοηθήσουμε λίγο, ε. Όχι, εμείς. Βέβαια. Ναι. Τα ελληνικά τα νησιά είναι κατάλευκα. Έτσι, μπράβο. Εντάξει, Ραλέκο, να είσαι καλά, φίλε μου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Ραλέκο. Γεια. Ακούσατε το φίλο μου τον Αλέκο που τα ξέρει λίγο πιο αναλυτικά όσον αφορά αυτά που γίνονται στον ερασιτέχνη. Μέσα στο χρόνο τελικά που διανύουμε, ο κόσμος του Ολυμπιακού, μάλλον η θύρα 7 να το λέμε έτσι, έστω και από 1 ευρώ πολλά παιδιά, 2 ευρώ, είναι σημαντικό, 3 ευρώ, 5 ευρώ, έχουν μαζευτεί μέσα στον χρόνο 200.000, κύριοι. 200.000, και είναι προς τιμή της διοίκησης και γενικά του Ολυμπιακού, που για μας οπαδούς που δεν πήγανε, ας πούμε, η διοίκηση να μπει σε κανένα άνθρωπο, όπως είπε και ο Αλέκος, είναι τιμή που το έχουν κάνει αυτό, και είναι τιμή βέβαια και για τα μέλη μας. Από 1 και 2 ευρώ και 3 και 4, τέλος πάντων, έχουν μαζευτεί μέσα στη χρονιά 200.000 ευρώ. Στο διάλειμμα ξέχασα να σας πω, έτσι ας το πω έτσι για να, μια και έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, με πήρε ένας φίλος μου τηλέφωνο και με ρώτησε αν ξέρουμε κάτι για μεταγράφες, παιδιά. Θέλει ακόμα 6 αγωνιστικές το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός το έχει πάρει για, αν θυμάστε αυτή την εκπομπή που έκανα με τον Νάκη, πρώτη δεύτερη αγωνιστική είχα πει θα το πάρουμε και το πήραμε, έτσι. Είχε τελειώσει τρίτη αγωνιστική, αν θυμάμαι καλά. Ο στόχος μας είναι για μας οπαδούς του χρόνου το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Και όσον αφορά και τις μεταγραφές, εγώ είμαι σίγουρος, αυτή τη φορά είμαι σίγουρος, γιατί και πέρυσι, αλλά ήθελε και ο πρόεδρος να γίνουν κάποιες μεταγραφές, κάτι δεν τα πήγανε καλά εκεί με τον Μέλμπερκ, με τον Μιραλά που φύγανε, που έφυγε, και ο προπονητής ο προηγούμενος δεν ήθελε έξω αριστερά. Τέλος πάντων, να μην τα ξαναλέμε, δεν είναι και ότι το καλύτερο. Δεν γίνανε κάποιες μεταγραφές. Φέτος όμως, και αυτός ο προπονητής που έχει έρθει, και αν επειδή λέμε για μεταγραφές, ο Άντεκ μεταγραφή δεν είναι, παιδιά. Δεν τον πήραμε για να μας βοηθήσει σε εξαγωνιστικές που έχει ακόμα. Τον πήραμε για του χρόνου. Νομίζω έχουμε πάρει και ένα Βραζιλιάνο. Έτσι. Θα πάρουμε, από ό,τι έχει πέρα και προπονητή σε κάποια συνέντευξη. Έχουμε και κάποιους παίχτες που έχουμε δώσει δανεικούς. Η ομάδα θα έχει άλλο πρόσωπο του χρόνου. Προς το καλύτερο, πάρα πολύ προς το καλύτερο. Κάποιος άλλος φίλος μου λέει να δώσουμε άλλη μια ευκαιρία στον Τάτο. Για μένα, γιατί όχι, γιατί ξέρει μπαλά ο άνθρωπος, αλλή μόνο. Το είπε ο άλλος και ο προπονητής του Ολυμπιακού. Και δεν είναι μόνο ο Τάτος που έχουμε δώσει, έτσι. Έχουμε και άλλους παίκτες που έχουμε δώσει.
Τώρα το ποιοι θα φύγουν που ρωτάτε και τα λοιπά, δεν ξέρω ποιοι θα φύγουν, αλλά νομίζω είστε έξυπνοι και βλέπετε ποιοι θα φύγουν. Δηλαδή ηλικιακά να το πάτε, να μην ψάξετε πολύ, θα βρείτε ποιοι ηλικιακά θα φύγουν. Λοιπόν, αυτά τα σημερινά. Θα πούμε περισσότερα, μάγκες μου, την Παρασκευή. Θα είναι καλύτερα το κουμπαράκι μου. Όχι καλύτερα, θα έχει γίνει καλά, δεν έχει και τίποτα. Ένα μικρό κρύωμα, περαστικά να είναι. Την Πέμπτη, όπως είπε και ο Αλέκος, τα εισιτήρια είναι στους συνδέσμους και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου. Με την Μπαρτσελόνα, παιδιά, την Πέμπτη. Νομίζω, επειδή είναι και τσίκνο Πέμπτη, εντάξει, τώρα το φάει, το κάνουν πιο μετά. Να πάμε όλοι στο γήπεδο. Και την Κυριακή να πάμε, βέβαια θα είναι γεμάτο Καραϊσκάκι, και να αλλάξουμε και το σκορ. Εγώ θέλω αλλαγή σκορ. Και το 7 καλό είναι. Λοιπόν, από μένα καλό βράδυ. Θα τα πούμε την Παρασκευή. Γεια χαρά.